Σκέψου το εξή σκηνικό. Είσαι κάπου έξω, ένα βράδυ, σε ένα πάρτι, σε μια εκδήλωση, σε ένα μπαρ και θέλει να ξεκινήσει κουβέντα με έναν άγνωστο. Πώ νιώθει την ιδέα, Παγώνει, Κολλά ή σου είναι εύκολο. Αν είσαι όπω ήμουν και εγώ παλιότερα, το να ξεκινήσει κουβέντα με έναν άγνωστο είναι κάτι τρομακτικό και είναι κάτι με το οποίο πάγωνα στην ιδέα να το κάνω. Ωστόσο, όταν συνειδητοποίησα πόσο δυνατό μπορεί να είναι ω εργαλείο. Και όταν έμαθα πώ να το κάνω, έγινε απείρω ευκολότερο. Στο σημερινό μάθημα θα μοιραστώ μαζί σου τέσσερι εξαιρετικού τρόπου για να ξεκινά μια συζήτηση. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέα του βιβλίου Αγαταμάχητη στην Επικοινωνία. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξη online και offline. Σήμερα μιλάμε για κάτι που χρειάζεται ο καθένα στην κοινωνική του εργαλειοθήκη. Το να μάθει να ξεκινάει μια κουβέντα, να ξεκινάει μια συζήτηση. Αλήθεια, πόσο εύκολο ή δύσκολο σου είναι σένα να ξεκινάς μια κουβέντα με έναν άγνωστο. Μοιράσου το στα σχόλια. Η ψιλοκουβέντα, το λεγόμενο small talk, Μπορεί να είναι ένα πολύ καλό τρόπο για να σπάσει τον πάγο, για να χτίσει οικειότητα και να συνδεθεί με ανθρώπου που δεν γνωρίζει. Ωστόσο, μπορεί επίση να είναι αρκετά τρομακτικό και δύσκολο να βρει τις σωστέ λέξει. Οπότε πάμε αμέσω να δούμε τέσσερι εξαιρετικού τρόπου για να ξεκινά μία κουβέντα. Πρώτο τρόπο είναι ρώτα τον για την ημέρα του, για την εβδομάδα του ή για το Σαββατοκύριακό του. Ένας από τους πιο απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους να ξεκινήσει μια συζήτηση με κάποιον είναι να το ρωτήσεις πώς ήταν η ημέρα του ή το Σαββατοκύριακό του ή η εβδομάδα του. Στους ανθρώπους αρέσει να μιλάνε για τις εμπειρίες τους και αυτό είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να δείξεις ότι ενδιαφέρεσαι για αυτούς. Μπορείς να ξεκινήσει ρωτώντας πώς ήταν η ημέρα τους ή τι έκαναν το Σαββατοκύριακο. Εάν φαίνονται ανοιχτοί να μιλήσουν, μπορεί στη συνέχεια να κάνεις ερωτήσεις όπως τι ενδιαφέρον συνέβη σήμερα στην ημέρα σου ή τι συναρπαστικό έκανε το Σαββατοκύριακό σου. Νούμερο 2. Μίλα για κάτι στο περιβάλλον, κάτι που υπάρχει γύρω σα. Κάποιε φορέ, το να μιλήσει για κάτι άμεσο για τον άλλον, κάτι που έχει να κάνει με τον ίδιο δηλαδή, μπορεί να είναι επιθετικό ή απότομο. Οπότε, ένα πολύ καλό τρόπο για να ξεκινήσει μια κουβέντα είναι να σχολιάσει ή να μιλήσει για κάτι που συμβαίνει ή που υπάρχει γύρω σα. Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε σε ένα συνέδριο, μπορεί να ρωτήσει εάν του αρέσει η εκδήλωση μέχρι τώρα ή αν έχει παρακολουθήσει παρόμοιε εκδηλώσει στο παρελθόν ή αν είναι η πρώτη φορά που έρχεται σε μια τέτοια εκδήλωση. Εάν βρίσκεστε σε ένα εστιατόριο ή σε ένα καφέ, μπορεί να του ρωτήσει αν έχουν ξανά έρθει στο συγκεκριμένο μαγαζί και ποιο είναι το αγαπημένο του πιάτο ή το αγαπημένο του ρόφημα. Ή αν είστε σε ένα πάρτι, μπορεί να ρωτήσει ποιο του κάλεσε ή πώ γνωρίζουν τον οικοδεσπότη. Μια συζήτηση για το τι συμβαίνει ή για κάτι που υπάρχει στο περιβάλλον μπορεί επίση να είναι ένα πολύ καλό τρόπο για να βρείτε κοινά ενδιαφέροντα και να χτίσετε οικειότητα ώστε να προχωρήσει η συζήτηση παρακάτω. Ο τρίτο τρόπο είναι να ρωτήσει για τη δουλειά του, για την εργασία του ή για τα ενδιαφέροντά του. Στου ανθρώπου αρέσει επίση να μιλάνε για την εργασία του ή για τα ενδιαφέροντά του για τα χόμπι του. Οπότε αυτό μπορεί να είναι ένα πολύ καλό τρόπο για να ξεκινήσει μια συζήτηση. Μπορεί να ρωτήσει τι δουλειά κάνει και αν του αρέσει ή τι του αρέσει περισσότερο στη δουλειά που κάνει. Ή μπορεί να ρωτήσει τι σε έκανε να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο τομέα. Εάν δεν εργάζονται, μπορεί να του ρωτήσει για τα χόμπι, για τα ενδιαφέροντά του και να δει αν έχετε κάτι κοινό. Μπορεί να του αρέσει η γυμναστική, το τρέξιμο, το διάβασμα, η φωτογραφία. Οπότε εδώ πέρα πάλι μπορεί να ρωτήσει τι σου αρέσει περισσότερο σε αυτό ή τι σε έκανε να ασχοληθεί με αυτό. Και εδώ ερχόμαστε πάλι για άλλη μια φορά σε ακόμα ένα βίντεο στην πρώτη δεξιότητα επικοινωνία του να δείχνει ειλικρινέ ενδιαφέρον στο συνομιλητή σου. Και με την ευκαιρία να σου πω για το βιβλίο μου Ακαταμάχητη στην επικοινωνία. Οι άνθρωποι που θεωρούνται χαρισματικοί στην επικοινωνία είναι ότι έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και το καλό για σένα και για μένα, που ίσω δεν έχουμε ακόμα αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν γεννήθηκαν έτσι, αλλά τα εξέλιξαν, τα ανέπτυξαν καθώ μεγάλωναν και καθώ λειτουργούσαμε στη ζωή. Έχω γράψει ένα καινούργιο βιβλίο, στο οποίο αναπτύσσω τα 10 χαρακτηριστικά που έχω δει ότι κάνουν κάποιον καλό στην επικοινωνία. Δε περισσότερα μπαίνοντα στο GreekCoach.gr. Κάθετο δεξιότητε. Θα δει ένα 20 λεπτό εκπαιδευτικό βίντεο, στο οποίο μιλάω για τι 10 δεξιότητε. Και κάτω από το βίντεο θα βρει το link για το βιβλίο μου. Αν θέλει λοιπόν να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά που έχουν όσοι θεωρούνται χαρισματικοί στην επικοινωνία, μπε στο GreekCoach.gr κάθετο δεξιότητε. Τέταρτο τρόπο, μιλήστε για τρέχοντα γεγονότα ή νέα. Το να μιλάτε για τρέχοντα γεγονότα ή νέα είναι ένα άλλο εξαιρετικό τρόπο για να ξεκινήσει μια συζήτηση. Μπορεί να ρωτήσει το άτομο αυτό αν έχει ακούσει για μια συγκεκριμένη είδηση ή αν έχει γνώμη για ένα τρέχον θέμα. Εδώ πέρα φυσικά θα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στο να μην μπαίνει σε θέματα που ίσω να είναι λίγο αμφιλεγόμενα ή ευαίσθητα που μπορεί να δημιουργήσουν ένταση, δυσφορία ή ανταπαραθέσει. Επίση, απόφυγε συζητήσει για πολύ αρνητικά νέα που οδηγούν σε αρνητικό κλίμα. Ξέρω ότι το να πιάσει ψηλοκουβέντα με κάποιον μπορεί να φαντάζει τρομακτικό, ειδικά αν είσαι εσωστρεφή όπω εγώ, αλλά είναι μια βασική δεξιότητα την οποία είναι καλό και πολύ χρήσιμο να την έχει στην εργαλειοθήκη σου ω κοινωνικό ον. Με αυτού του τέσσερι τρόπου που μόλι μοιράστηκα μαζί σου, θα μπορεί να ξεκινά πολύ πιο εύκολα συζητήσει και να χτίσει σχέσει και οικειότητα με καινούριου ανθρώπου. Να θυμάσαι να είσαι παρόν, να ακού προσοχή και να έχει ανοιχτό μυαλό. Και μην κολλά. Καλά, είσαι πάνε μίλα τη. <laughs> Αν έφτασε εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like. Επίση, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί. Πάτα και το κουδουνάκι για να ενεργοποιήσει τι Ανεβάζω ένα βίντεο περίπου κάθε εβδομάδα. Βρε το βιβλίο μου Ακαταμάχητη στην επικοινωνία μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο δεξιότητε. Βάλε εφαρμογή τι σημερινέ ιδέε. Ξεκίνα να μιλά σε κόσμο. Χτίσε τι κοινωνικέ σου δεξιότητε. Και μπορεί το επόμενο άτομο που θα συναντήσει να είναι ένας πολύ καλός φίλος στο μέλλον. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω, μόλι το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίση, δε οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Θα βρει το link στην περιγραφή.